Κοιτάξτε, είναι προφανές και το νομίζω ότι το έχουμε διαπιστώσει πολύ απλά τόσο κατά την επίσκεψή μας με τον σύντροφο τον Ανδρέα τον Ξανθό, τον αρμόδιο τομεάρχη, αλλά και με τοποθετήσεις που έχουμε κάνει και προσωπικά έχω κάνει στη Βουλή, ότι υγειονομικά τα νησιά μας εν μέσω πανδημίας δυστυχώς δεν αναβαθμίστηκαν, αλλά θα έλεγα ότι μάλλον υποβαθμίστηκαν. Είναι γνωστά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και στην ΚΟΦ, αλλά και στα υπόλοιπα νησιά της Δωδεκανήσου. Το μεγάλο ζήτημα που τίθεται αυτή τη στιγμή και αφορά και τον τουρισμό είναι το γεγονός ότι ουσιαστικά η κυβέρνηση παραδέχεται ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν μαζικά rapid και PCR test στα νησιά μας. Γι' αυτό άλλωστε το λόγο επιβάλλει τα PCR και τα rapid test από την υπηρετική Ελλάδα προς τα νησιά, αλλά όχι το αντίστροφο. Αυτό δείχνει ουσιαστικά την ένδια υγειονομικού σχεδιασμού στα νησιά. Από εκεί και πέρα όμως το μεγάλο ζήτημα είναι ότι πλέον το γεγονός ότι μπαίνει η υποχρέωση του PCR και του rapid test χωρίς μάλιστα να υπάρχει και η δυνατότητα να γίνει δωρεάν και μάλιστα με τρόπους οι οποίοι βλέπουμε ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες να αυξάνεται το κόστος από τα διαγνωστικά κέντρα, δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα κυρίως στον εσωτερικό τουρισμό. Και όπως γνωρίζετε, ιδιαίτερα στα Δωδεκάνησα, όπου ο εσωτερικός τουρισμός υπολογίζει και το κόστος, δημιουργείται ένα αυξημένο πρόβλημα για τα νησιά μας και το οποίο δεν ξέρω πώς θα μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Από εκεί και πέρα το αλαλούμ το οποίο δημιουργήθηκε σχετικά με τα self-test και τα PCR test για τις ενδομεταφορές μεταξύ των νησιών μας για τις διανυσιωτικές μετακινήσεις, νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό του τρόπου με τον οποίο ουσιαστικά νομοθετεί η κυβέρνηση και πώς αντιμετωπίζει τελικά την πανδημία. Από εκεί και πέρα, επειδή εσείς έχετε διατελέσει και στην θέση του αναπληρωτή Υπουργού Ναυτιλίας και όλο αυτό το βάρος των ελέγχων έχει πέσει στο λιμενικό σώμα και κατ' επέκταση αφορά και το Υπουργείο Ναυτιλίας, όπου βλέπουμε τον κύριο Πλακιωτάκη να κάνει ανακοινώσεις περί αυστηρών ελέγχων. Από εκεί και πέρα, φαντάζομαι ότι είναι και θέμα των εταιριών να μπορέσουν να οριοθετήσουν και να ελέγξουν τους ταξιδιώτες. Ποια είναι η άποψή σας πάνω σε αυτό? Μπορεί να υλοποιηθεί εν μέσω καλοκαιρινής περίοδου και την έξοδο που όλοι θέλουν να πάνε διακοπές και πραγματικά αυξάνεται η κίνηση στα λιμάνια μας, μπορεί να γίνει και να υλοποιηθεί ένας απόλυτος έλεγχος των εγγράφων αυτών? Δυστυχώς βλέπουμε και τις ουρές οι οποίες δημιουργούνται ιδιαίτερα στον Πειραιά και καταλαβαίνουμε ότι ο έλεγχος αυτός είναι πάρα πολύ δύσκολος. Το λιμενικό σώμα είναι υποστελεχωμένο. Οι τελευταίες ουσιαστικά προσλήψεις που έχουν γίνει με προκηρύξεις που είχαμε κάνει εμείς. Δεν βλέπουμε να γίνονται άλλες προκηρύξεις. Αυτό δείχνει ότι και στη στελέχωση του λιμενικού σώματος βλέπουμε ότι υπάρχει μία ανάσχεση. Να σας πω ότι πρόσφατα είχα συνάντηση με την Πανελλήνια Ομοσπονδία των Λιμενικών, οι οποίοι μου είπαν ότι τελευταίες 400 ουσιαστικά νέες εισρωές στο σώμα οφείλονται σε προκηρύξεις τις οποίες είχαμε κάνει εμείς ως κυβέρνηση. Τώρα, από εκεί και πέρα, το ζητούμενο είναι ότι και στα νησιά μας είναι μειωμένο το προσωπικό και μάλιστα έχει μειωθεί σημαντικά σε σχέση με την περίοδο που ήμασταν εμείς στην κυβέρνηση, παρά τα αντιθέτως λεγόμενα, διότι όλα όσα λέγονται από τον κύριο Πλακιωτάκη είναι διακηρυκτικά, δεν είναι ουσιαστικά. Δεν μετατρέπονται δηλαδή σε έμψυχο δυναμικό, αλλά σε οργανικές θέσεις. Άρα καταλαβαίνετε ότι εδώ πέρα τίθεται ένα σοβαρό ζήτημα. Παρόλα αυτά, η δυνατότητα ελέγχου τουλάχιστον της πληρότητας και του ποσοστού πληρότητας θα μπορούσε να γίνεται έστω και απολογιστικά από το Υπουργείο, διότι κάθε μέρα στο Υπουργείο υπάρχει ο αριθμός των εισιτηρίων τα οποία έχουν κοπεί. Αλλά δυστυχώς βλέπουμε ότι πολλές φορές υπάρχουν καταγγελίες για υπερπληθώρα επιβατών, ίσως και πάνω από το πρωτόκολλο και μάλιστα από συγκεκριμένες εταιρείες τις περισσότερες φορές. Αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό έλλειμμα ελέγχου, έστω και κατασταλτικά από το Υπουργείο, το οποίο θα έπρεπε να επιβάλλει τα αντίστοιχα πρόστιμα και δεν βλέπω να το κάνει.
Και κλείνοντας, επειδή θα ήθελα και να απαντήσω για αυτό το ζήτημα, κάποιοι άνθρωποι του τουρισμού και ταξιδιωτικοί πράκτορες που ασχολούνται με την ναυτιλία, ναυτιλιακοί πράκτορες, θα πρότειναν, και επειδή έχουμε συζητήσει εδώ στην ΚΟΗ, θα ήταν μια λύση αυτό, να υπάρχει κλιμάκιο του ΕΟΔΗ, το οποίο θα υπάρχει στις πύλες, στα λιμάνια και στον Πειραιά, αλλά και στα κατατόπους λιμάνια των νησιών, ώστε να διενεργεί εκεί επιτόπου τους ταχύς διαγνωστικούς ελέγχους, δίνοντας την ευκαιρία για rapid test στους πολίτες που θέλουν να ταξιδέψουν. Για κάτι τέτοιο θα ήταν θετικός? Πιστεύετε ότι θα μπορούσε να βοηθήσει αυτό, χωρίς να το έχει σχεδιάσει η κυβέρνηση? Αν πιστεύετε ότι είναι μια ενέργεια η οποία μπορούσε να βοηθήσει προς την κατεύθυνση αυτή? Κοιτάξτε, αυτό που πρέπει να διασφαλίσουμε είναι δύο πράγματα τα οποία, αν μη τι άλλο, μεταξύ τους είναι αντικρώμενα. Απ' τη μία την ασφάλεια των νησιωτών και των πολιτών εν συνόλο, και από την άλλη την όσο καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών. Αυτή η πρόταση νομίζω ότι σε ένα μεγάλο βαθμό θα μπορούσε να συγκεράσει αυτές τις δύο αντιφατικές, τα δύο αντιφατικά ζητούμενα. Και επομένως θεωρώ ότι είναι μια καλή πρόταση, η οποία καλό θα ήταν να τη διατυπωθεί. Εγώ προσωπικά θα μπορούσα να την υιοθετήσω και να την διεκδικήσω και στον δημόσιο λόγο, αλλά και μέσω των κοινοβουλευτικών ελέγχων.